Δόπης και στην άξο μας σε λίγο για να μοιράσω και τα υπόλοιπα δώρα μου. Και ξέρετε τι, έχω δώσει τα σκουλαρίκια που φοράω, αλλά έχω τα σκουλαρίκια που φοράω και σε μικρό μέγεθος. Το μισό, ναι. Ναι. Θα τα δώσω τώρα, να προλάβω. Τελειώνει η εκπομπή, παιδιά, ε. Λοιπόν, πάω να φέρω ένα κορίτσι μέσα στην καλή χαρά. Ευχάριστο, χαμογελαστό, όμορφο, ξανθό, μπουμπουκένιο. Και παντρεμένο μου υδροχό. Γιατί είχαμε κάνει τρελή συζήτηση την πρώτη φορά που πάμε από κοντά. Πώς να το ξεχάσω ότι έχει παντρευτεί υδροχό η Μαρία Μπεκατόρου. Κορίτσι. Τι μου φόρεσε. Έλα, έλα, έλα. Να διάλεξα εγώ αυτό το τραγούδι. Να κάνω εσύ το διάλεξε. Ναι. Όχι το κάνω. Έτσι. Προχώρα μπροστά. Έτσι, εσύ, έτσι, έτσι. Ψήλωσες, όχι. Όχι, δεν ψήλωσα. Αλλά και εγώ όταν σε είδα είπα. Κόντινα. Όχι, λέω θα ψήλωσα εγώ. Αλλά όχι. Κόντινα, ε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βάζουμε τα χρόνια. Ξεχνάω. Ποια χρόνια, μωρέ. Αυτά. Κάθε φορά ξεχνάω πόσο μινιόν είσαι. Το δεν ξέρω γιατί. Είναι μικροκαμωμένη. Είσαι μικροκαμωμένη πολύ. Πολύ όμως, τώρα το τελευταίο καιρό μου φαίνεται ότι είμαι τόσο κοντή. Παλιά νόμιζα ότι είμαι πιο ψηλή. Δεν είσαι κοντή, παιδί μου. Είσαι όλοι μαζεμένη. Είπαμε είσαι μικροκαμωμένη. Εντάξει. Απλά κάθε φορά τον μπερδεύω. Και θέλω να σου δώσω και μπαλονάκι. Αχ, αλήθεια, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κάτσε να δω πώς θα το καταφέρω να το βγάλω. Κάτσε. Δεν το κάνεις μόνη σου. Φέρε μου ένα μαχαιράκι. Μη σκάσει, φοβάμαι. Όχι, 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 δεν κάνω να σκάσει γιατί έχει μέσα και. Το ήλιον. Τι είπαμε, ήλιον. Ευχαριστώ. Ωραία. Παλιά μικρή το πίνουνε. Άρε άντρας, ξέρεις, άντρας. Πάει ο Άγιος Βασίλης. Όχι, το πίνουνε. Το ήλιον. Ναι. Ο Χριστός του κάνουν ένα. Και μετά τι, είναι αυτό που μιλάς. Και μιλάς έτσι. Oh. Για πάμε, για πάμε, για πάμε ρε μαράκι. Πάμε να σε μοιραστώ με την παρέα μου. Δεν μπορώ να πατήσω και καλά. Γιατί έχεις βάλει ψηλό τακούνι. Γι' αυτό σου είπα. Πώς είναι δυνατόν, βάζω και πάλι πιο κοντή από όλους σήμερα. Γιατί εμείς βάζουμε ακόμα πιο ψηλά, γι' αυτό. Να κάμουμε. Τι γίνεται, καλημέρα. Έλα ρε μαράκι μου, χρόνια μας πολλά. Μόνο το Θοδωρή φίλησε που είναι φαν. Όχι. Μοσκοβολάτε. Αχ, μοσκοβολάμε. Τι γίνεται. Έτσι θα το κρατάς τώρα. Ναι. Εντάξει. Γιατί, αυτό τρία ρε μαράκι. Δεν μου το δώσατε. Στο δώσατε. Πού να το βάλω. Μήπως ξεχαστείς δηλαδή. Θα φύγει πάνω. Ας φύγει πάνω. Όχι, θα κάνει μπαμ. Δεν κάνει μπαμ, ρε παιδί μου, ήλιο έχει αυτό. Πλάνο Σταύρο να δούμε να απογειώνεται τον μπαλόνι από τα φωλή-φωλή, παρακαλώ. Θα ξεφύσω. Έλα πάμε, άστο να φύγει, παιδί μου. Δεν πειράζει. Ξαναλλάξαμε χρόνο εδώ τώρα. Πάει. Πού πήγε. Κάπου εδώ στα μωρά έρχεται τσιρίδα συνήθω έξω. Μπαμπά, θέλω άλλο. Είναι μπουκαζόνι. Πού πήγε. Θέλω άλλο, θέλω άλλο. Πες μου σε παρακαλώ πριν, στον πρόλογο, δεν άκουγα, δεν ακούω γενικά καλά τον τελευταίο καιρό. Δεν πιστεύω να έχω κάνει λάθος. Υδροχό έχεις παντρευτεί. Όχι, έχεις κάνει λάθος. Πάλι δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Πες μου. Πέρασε ένας χρόνος. Και κάναμε ολόκληρη κουβέντα την άλλη φορά. Κάναμε ολόκληρη συζήτηση και ακόμα δεν έχεις καταλάβει. Γιατί μου έχει μείνει ο υδροχός. Από μένα, από μόνη μου. Ναι, μόλις σου. Το έχω κι εγώ αυτό. Ο άντρας του ζώδιο είναι. Ταύρος. Έγινε. Εσύ τι ζώδιο είσαι. Υδροχός. Εσάς μπέρδεψε. Έλατε. Το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει. Όχι το ίδιο, κάνεις λάθος. Ποιο είναι ίδιο. Υδροχός με τον Ταύρο είναι ίδιο. Μην τρελαθούμε τώρα. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ρε μαράκι, τα τελευταία χρόνια το έχεις δείξει πολύ στη δουλειά. Παραπάνω από όσο παλαιότερα. Δηλαδή, ξεκίνησες τώρα, εκτός από την εκπομπή σου, να κάνεις και. Πώς να το πω αυτό, εκπομπή στο ίντερνετ. Πώς λέγονται εκπομπές στο ίντερνετ. Διαδικτυακή. Όχι, διαδικτυακή δεν λέγεται. Διαδικτυακή. Ναι. Πολύ ωραία. Και καλείς. Κάτι έχεις. Και καλείς κόσμο. Ποιος είναι. Συμμετοχές θα είναι. Τι λέει. Ευχαριστώ Νατάσα μου, φιλάκια πολλά. Τι, τίποτα. Δεν ξέρω πώς έγινε ένα κόλπο. Έκανα μια αναβάθμιση στο iPod και ξαφνικά μου έρχονται και τα μηνύματα του κινητού. Έμαθα και την αναβάθμιση. Δεν ξέρω. Δεν το ήξερα. Μου το κάνανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έλεγα. Για τη διαδικτυακή εκπομπή. Και κάνεις τώρα και εκπομπή τέτοια. Έχεις χρόνο. Έχω, εντάξει. Ξυπνώ από τις 6. Και όταν έχουμε γυρίσματα, πάω σπίτι μου 8:30-9. Ποιος σου έκανε ποδαρικό στην εκπομπή αυτή. Ο Βαγγέλης Περής. Είναι γουρλής. Ναι. Νομίζω ότι είναι. Κάτσε κοπόδαρος. Τι είπε, δεν ακούω ρε παιδιά. Μην μιλάτε όλοι, δεν ακούω. Κάτσε κοπόδαρος. Το κατσικοπόδαρος είναι καλό. Κακό. Είναι, καλό είναι. Καλό είναι. Κακό είναι. Δεν παίρνει γούρι, ρε παιδιά. Το... Μην πέφτει στην παγίδα του. Το πόδι του κατσικιού. Ναι. Το κατσίκι είναι. Κατσικοπόδαρος λένε όλα. Το κατσίκι υπάρχει πιο καλό ζωντανό από το κατσίκι. Ο λαγοπόδαρος. Το γύρι. Ο λαγός είναι. Το λαγοπόδαρο. Καλά είναι. Τέλος πάντων είναι γουρλής. Το κατσικοπόδαρος είναι ο Γκαντέμης, παιδιά. Ναι, καλέ. Κατσικοπόδαρος είναι ο Γκαντέμης. Άρα λαγοπόδαρος. Λαγοπόδαρος είναι ο Βαγγέλης Φερής. Μάλιστα. Τι τους ρωτάς στις συνεντεύξεις. Α, ό,τι μου κατέβει. Θέλω να πω τους στριμώχνεις. Ή είναι μια χαλαρή κουβέντα μεταξύ φίλων. Εγώ γενικά τόσα χρόνια δεν μπορώ να στριμώξω. Τι έπαθε. Σκέφτομαι με το κατσίκι του Γρηγόρη. Ναι. Που το είπε για καλό. Για πες. Δεν μπορώ να στριμώξω. Ναι.
Δεν έχω την. Πώς να σου πω τώρα. Τη διάθεση αυτή. Δεν έχω την διάθεση και την άνεση να το κάνω τηλεοπτικά αυτό. Αλλά εκεί μου βγαίνει. Γιατί θες είναι ο καναπές. Θες είναι που είμαι χαλαρή με τη φόρμα μου. Συνέντευξη κάνεις με τη φόρμα. Ναι, και ξυπόλυτη. Και ξυπόλυτη. Στο Ender TV δεν λέμε τώρα. Ναι, ξυπόλυτη. Κάτσε ρε παιδί μου, στο Ender TV. Σας βλέπουμε ζωντανά, δηλαδή μπαίνω στο Ender TV. Κάθε Τετάρτη. Εκτός ότι πατάω και τη βρίσκω τη συνέντευξη, γιατί εγώ έτσι το ξέρω. Μπορώ να το δω και ζωντανά. Ναι, όχι ζωντανά. Είναι μαγνητοσκοπήτη η εκπομπή. Και εσύ γιατί είσαι ξυπόλυτη. Έτσι θέλει Ζήνα. Εν τω μεταξύ, να σου πω την αλήθεια. Εμένα, παιδιά, αυτό με βολεύει πάρα πολύ. Το σκεφτόμουν εχθές. Με βολεύει πρώτον, γιατί δεν μπορώ να βρίσκω συνέχεια παπούτσια να φοράω άλλα. Και δεύτερον, γιατί ο καναπές αυτός είναι πολύ ωραίος. Ευχαριστούμε την εταιρεία. Άλλο θέλω να πω. Αλλά μέχρι στιγμής, δηλαδή ο Περίς, ας πούμε, που ήρθε, βολευότανε. Ναι, είναι και θηρίο, Περίς. Γι' αυτό. Κατάλαβες, εγώ δεν φτάνω καλά κάτω. Όχι, δεν φτάνω να στηθώ σωστά τηλεοπτικά. Δηλαδή, κοίταξε τώρα. Φοράω το τακούνι. Ναι. Άμα το βγάλω. Ναι. Μια χαρά είσαι. Ναι, εδώ είναι όμως ο καναπής είναι πιο χαμηλός, κατάλαβες. Εκεί είμαι έτσι, σαν να πετάω στον αέρα. Και βάζεις φορμίτσα, σοβαρά. Και, φοράω τα, και βάζω τα πατουσάκια μου έχω, τα φοράω τα πατουσάκια μου και τα βάζω πάνω στον καναπέ. Καλά, ο καλεσμένος έρχεται υπέρλαμπρος, ας πούμε, με τα κουστούμια, το μεταφτά του και εσύ με το ο Πουλέντης ήρθε υπέρλαμπρος. Και ξέρεις επίσης, θέλω να σου πω, ξέρεις τι αγάπη έχεις στα πατουσάκια, Και τις αγιονάρες. Εμάς μας έχει πει κατά καιρούς ότι δεν θέλει να βλέπει κανένα ξυπόλυτο. Ναι, και με είδα ξυπόλυτη. Τι? Και μου λέει, τι είναι αυτή η ξυπόλυτη. Είναι ικανός. Τι είναι αυτή η ξυπολυσιά, μου λέει εδώ. Α, λέω, εγώ δεν είμαι υπεύθυνη. Μου λέει, είσαι επλημμένη. Λέω, μια χαρά καλή. Είσαι επλημμένη. Ναι, τα πατουσάκια μου καθαρά. Λέω, μια χαρά είναι τα πατουσάκια μου. Του τα είχα και πεντικιούρ γκραν και φρέσκο. Πώς. Είδε και τη σαγιονάρα εκεί, του την έκρυψε και τη σαγιονάρα. Και κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, του κούναγα το δαχτυλάκι λίγο. Έτσι για να το φουντώνω. Συνεργάζεστε εσείς μαζί στο ραδιόφωνο, Κάθε μέρα. Πώς τα πάτε? Πολύ ωραία. Έλα, πες μου την αλήθεια. Ελένη, είμαι ενθουσιασμένη. Ναι, αλλά πες μου πώς τα πας μαζί του. Κοίταξε να δεις. Εγώ όταν πήγα εκεί πέρυσι, πήγα λίγο φοβισμένη. Γιατί ακούγεται ότι είναι εύκολος άνθρωπος. Δεν θα σχολιάσω αυτό. Μα το λέει και μόνο του, παιδί μου. Δεν είναι κάτι λοιπόν, που είναι ακριβώς. Ναι, πήγα φοβισμένη όμως γενικά. Γιατί παλιά έκανα ραδιόφωνο με τον Βαγγέλη που τον ήξερα. Ποιο Βαγγέλη? Τον Περί. Α, τον Περί. Το Λαγοπόδαρο. Έχεις δουλέψει μαζί με τον Λαγοπόδαρο? Έκανε ο Λαγοπόδαρος. Ήταν ο πρώτος που με έβγαλε στο ραδιόφωνο. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Σε ποιο ραδιόφωνο? Να είναι καλό ο Λαγοπόδαρος. Φιλιά. Σε ποιο ραδιόφωνο? Στο Σφαίρα είχα ξεκινήσει. Κάτσε, γιατί η Γιολάντα πότε την είχε? Όταν είχε πάει η Γιολάντα να γεννήσει. Α, είχε κάνει ειδικά. Ο Λαγοπόδαρος σκέφτηκε να πάρει εμένα. Είναι σαν να μιλάτε για ληστείες, απλά σας το λέω. Ο Λαγοπόδαρος. Το Λαγοπόδαρο, βέβαια, την εγγραφή της τράπεζα εμείς τότε. Σωστά. Σαν Ριφιφί, το ξέρεις. Ριφιφί. Έτσι. Έφυγα λοιπόν από εκεί και κάποια στιγμή πήγα ως καλεσμένη ένα πρωί στο Ρυθμό. Τη Μαρία την ήξερα χρόνια, γνωριζόμαστε. Μαρία την Ηλιάκη. Την Ηλιάκη, τη γνωρίζω χρόνια. Από πού? Άμα σου πω τυχαία που ερχόμουν παλιά καλεσμένη εδώ στις εκπομπές και έτυχε μία χρονιά να κάνουμε μαζί διακοπές στην Κεφαλονιά, στο χωριό μου. Mm. Είχε κλείσει εντελώς πνευματικά κοντά δωμάτιο. Και δεθήκαμε και κάναμε παρέα. Εντάξει, τώρα με τη Μαρία είμαστε πολύ κολλητές. Είμαστε πολύ δεμένες. Με το Μάκη όμως είχα λίγο, κράταγα. Κάνε να πω πισινή. Πάμε. Κράταγα μία πισινή. Γιατί ήσουν επιφυλακτική με ήμουν λίγο επιφυλακτική. Τέλος πάντων, τώρα έχω στο χωριό το λέμε ξεσπουρδίνει. Δηλαδή. Έχω ξεσπουρδίνει, έχω. Ξετσουτσουρέψει. Ξετσουτσούρεψα. Σε ποιο χωριό είναι καταλάβει. Αυτό είναι Λάρισα. Εδώ είναι Κεφαλονιά. Ωραία το πάμε. Έχω πάρει αέρα. Εσείς πώς το λέτε στη Θήβα? Εμείς έχω πάρει αέρα. Είμαστε high. Ούτε ξεσπουρδίσει ούτε τίποτα. Ξεσπουρδίνω εμείς. Έχουμε I have take care. Μάλιστα. Take care. Λοιπόν, πήρα τον αέρα μου και το. Yes, I have taken my air. And τώρα feel very well. Τι λέτε, ρε παιδιά. Very well. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο που με έχει ενθουσιάσει εμένα σε αυτό το στούντιο, γιατί κανείς δεν το καταλαβαίνει, πώς το καταλάβεις εσύ. Ναι. Έχουμε στο λάμπ τώρα και παράθυρο και βλέπουμε έξω. Πολύ ωραίο πράγμα να μπορείς να βλέπεις έξω. Το καταλαβαίνει. Πάρα πολύ. Τη βροχή, τα βουνά, να αγκαλιάζουν τα σύννεφα τα βουνά και να βλέπεις τον ήλιο. Το καταλαβαίνεις. Με στάνεσαι. Πλάκα μου κάνεις. Μπράβο. Πιο πολύ από όσο νομίζεις. Μπράβο. Έχουμε και βίντεο. Από πού? Από διαδικτυακή. Α, για να δούμε. Τα πατουσάκια μου να δείτε.
Βρεθήκαμε backstage στα γυρίσματα της νέας διαδικτυακής εκπομπής της Μαρίας Μπεκατόρου στο Enter TV με τίτλο «Μαζί» που προβάλλεται κάθε Τετάρτη. Χαλαρή και ευδιάθετη γλυκιά παρουσιάστρια χωρίς κανένα άγχος και με ένα μεγάλο χαμόγελο υποδέχτηκε στο στούντιο της εκπομπής της τον καλό της φίλο και συνεργάτη στο ραδιόφωνο Μάκη Πουνέντι. Μας μίλησε με ενθουσιασμό για το νέο της εγχείρημα αλλά και για το πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Μια μέρα ένα Σαββατοκύριακο μάλλον είχαμε πάει εκδρομή στα Τρίχαλα Κορινθίας και είχε πολύ κακό καιρό και ήμασταν ξέρεις εκεί στο ξενοδοχείο και χαζεύαμε τα πράγματά μας και αυτά εκεί στα κινητά μας και κάπως το έφερε η συζήτηση ότι λέγαμε ότι ωραίο θα ήταν να συνεργαζόμαστε κάποια στιγμή, το θέλαμε παλιά με τη Ζήνα. Ήταν στο παραπέντε για να συνεργαστούμε και ήθελα πάρα πολύ κι εγώ και εκείνη. Δεν μας προέκυψε όμως μια ωραία φιλία. Φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό που ήθελε η Ζήνα, το ήθελα κι εγώ χρόνια. Δηλαδή αυτό ήθελα να κάνω κάποια στιγμή στην τηλεόραση. Ήθελα να κάνω τέτοια συνεντεύξεις με γνωστούς ανθρώπους και πολύ χαλαρά και χωρίς, ξέρεις, χωρίς το ακουστικό, χωρίς το άγχος του χρόνου. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό και νομίζω το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Η Ηλιάκη γιατί έφυγε? Η Ηλιάκη δεν είναι καλεσμένη. Έρχεται από μόνο. Δεν περιμένει πρόσκληση. Χτυπάει κουδούνια. Η Μαρία Ξυπόλητη υποδέχτηκε τον καλεσμένο της και εκείνος χαλαρός δέχτηκε τις εκπλήξεις που βγήκαν μέσα από το καλάθι της παρουσιάστριας και της άνοιξε την καρδιά του. Είμαι ο πρώτος καλεσμένος. Είσαι ο δεύτερος. Άρα δεν με αγαπάω. Όχι, σε αγαπάω η Ισά με τον άλλο που είναι στις πρώτες εκπομπή. Μάλιστα. Θυμίσω όμως ότι εγώ σε πληρώνω. Είναι η πρώτη φορά που η Μαρία Μπεκατόρου παίρνει συνέντευξη από μένα. Ναι, είναι η πρώτη φορά γιατί ο ρόλος μας είναι τελείως διαφορετικός. Το τελευταίο ένα χρόνο είμαστε μαζί στην εκπομπή. Ήρθε και. Δηλαδή, ήταν τρομερό το πόσο γρήγορα προσαρμόστηκε η Μπεκατόρου σε μια πρωινή εκπομπή που έχει τόσες απαιτήσεις και που εγώ δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος, όπως ξέρετε. Μπορείτε να ρωτήσετε. Είστε αυστηρός μαζί τους, γιατί το ακούμε αυτό ούτως ή άλλως και στον. Όχι, δεν είναι θέμα αυστηρότητας, είναι θέμα παραξενιάς. Είμαι παράξενος. Φτιάξανε και νομίζω ότι όλο αυτό είναι πολύ εγώ. Πραγματικά θα μπορούσα άνετα να ζω σε ένα τέτοιο χώρο. Κατάλαβες, να είναι το σαλόνι του σπιτιού, θα ήθελα πάρα πολύ. Θα μπορούσα πάρα πολύ άνετα. Ποιο είναι το δικό σου μότο? Η ζωή είναι ωραία. Μάλιστα. Ωραία, βγάλτε πατουσάκια σου και εσύ έξω μια μέρα. Δεν βγάλω καλέ. Μας τα έχει πει εδώ πέρα και μας έχει αποπάρει. Δεν τολμάμε. Ούτε να πάρει λίγο αέρα το πόδι. Βγάλτε μια μέρα να έρθει σε μένα. Α, σε σένα να έρθω. Ναι. Γιατί χωρίς με παπούτσια δεν σε θέλει. Σε θέλει τσιπόλη. Μάλιστα. Να έχει φτιαγμένη. Έτοιμη. Ναι. Λοιπόν, την περίμενα.